Πάμε στην Ουάσιγκτον αφενός να συναντήσουμε τον Γιώργο Παπακωνσταντίνου, αλλά και στην Κωνσταντινούπολη με τον Νίκο Νανούρη, για να δούμε λιγάκι και αυτά σχετικά με τις δηλώσεις Μητσκόσκη, αλλά και για την βραδινή συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο. Γιώργο, Νίκο, καλησπέρα και στους δύο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, Γιώργο, να ξεκινήσουμε, εάν έχεις εικόνα, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι όλα αυτά έγιναν πριν από λίγα λεπτά, κυριολεκτικά, εάν έχεις εικόνα για κάποιες πρώτες αντιδράσεις σχετικά με τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού της Βόρειας Μακεδονίας, γιατί εσύ το παρακολούθησες, εγώ έλεγα ότι τήρησε τα προσχήματα σε μεγάλο βαθμό στην σύνοδο αυτή καθ' αυτή, στις εργασίες της Συνόδου. Εδώ όμως τώρα έχουμε μία εντελώς διαφορετική συμπεριφορά. Ναι, είναι ξεκάθαρο ότι το ντεπούντο του στο επίσημο πλαίσιο αυτής της γενέθλιας Συνόδου του ΝΑΤΟ από πλευράς του κυρίου Μίτσκοσκη είναι ξεκάθαρο ο δείγμα της προσπάθειάς του να επιμείνει εθνικιστικά. Και σε κάθε περίπτωση, επειδή αυτή τη στιγμή οι 32 ηγέτες έχουν πάρει τη θέση τους στη στρογγυλή τράπεζα προκειμένου να ξεκινήσει αυτή η επετειακή σύνοδος, είναι σαφές ότι εκεί εντός της αίθουσας της 75ης Συνόδου του ΝΑΤΟ θα ακούσει και την ελληνική απάντηση, την ελληνική αντίδραση. Έχει λάβει άλλωστε τη ρητή προειδοποίηση του Κυριάκου Μητσοτάκη Σεραφείμ ήδη από χθες ο κύριος Μίτσκοσκη, με την πολύ ξεκάθαρη αναφορά του Πρωθυπουργού στη συζήτηση που είχε με τον πρώην πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα, τον κύριο Σπέκχαρτ, όπου εκεί σε αυτή τη συζήτηση ο κύριος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε προς την πλευρά της Βορείου Γείτονος ότι ο σεβασμός στο έργα όμνες είναι απαρέγκλητος, είναι η βασική, η θεμελιώδης αρχή της Συμφωνίας των Πρεσπών, την οποία η ελληνική κυβέρνηση, παρότι από το πόστο της αξιωματικής αντιπολίτευσης εξέφρασε τη διαφωνία της, τη σέβεται, την έχει σεβαστεί και θα συνεχίσει να τη σέβεται. Όμως είναι σαφές ότι αυτό που θα ακούσουμε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη θα προβλέπει και τη ρητή προειδοποίηση που επίσης έγινε χθες από τον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ότι δηλαδή η επιμονή σε αυτή τη γραμμή θα επισύσει το βέτο στην προσπάθεια της Βορείου Μακεδονίας να εισέλθει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι η άρση του ελληνικού βέτο ήταν αυτή που της επέτρεψε να εισέλθει καταρχάς στη Βορειοατλαντική Συμμαχία, Σεραφείμ. Τώρα είναι σαφές ότι η ελληνική αποστολή εκ παραλλήλου κάνει και την προετοιμασία της για την πέμπτη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ταγί Περντογάν. Λεπτομέρειες απομένουν, πολύ λιγότερες από 4 ώρες. Είναι σαφές ότι αυτή η συνάντηση έχει ένα προπαρασκευαστικό χαρακτήρα, με συγχωρείς, για τη συνάντηση του ερχόμενου Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη, όπως πολύ ορθά το προανέφερες και εσύ, όπου εκεί είναι προφανές ότι το μεγάλο ζητούμενο, Σεραφείμ, θα είναι η χάραξη αυτού του οδικού χάρτη για το αγκάθι, το μεγάλο αγκάθι στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, που δεν είναι άλλο από την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι μια ευκαιρία για αποτίμηση και επισκόπηση των βημάτων που έχουν γίνει. Όμως είναι σαφές, όπως μου έλεγε νωρίτερα αξιόπιστη πηγή ενημέρωσης, ότι τα βήματα προς τη θετική ατζέντα έχουν εξαντλήσει όλα τα κλειδιά που θα μπορούσαν να ξεκλειδώσουν κάθε επόμενο. Άρα αυτή τη στιγμή είναι η ώρα των ηγετών, Σεραφείμ. Λοιπόν, θα πάω στον Νίκο, κάνοντας δύο πολύ μικρές επισημάνσεις, Γιώργο. Φαντάζομαι ότι συμφωνείς. Ότι πρώτον, η μία και μοναδική διαφορά, η πάγια ελληνική θέση, την οποία δεν μπορεί να υπερβεί επουδενή καμία ελληνική κυβέρνηση, το έχει πει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης πολλές φορές, είναι αυτό που εμείς θα βάζαμε σε έναν οδικό χάρτη. Μένει να δούμε εάν η Τουρκία είναι όντως διατεθειμένη να συζητήσει μόνο αυτό. Γιατί αν η Τουρκία επιδιώξει, όπως το έχει δείξει άλλωστε, να βάλει και άλλα ζητήματα, εκεί κανένας οδικός χάρτης προφανώς δεν μπορεί να υπάρξει. Και το δεύτερο έχει να κάνει με το ότι μέχρι να φτάσουμε στο Σεπτέμβριο, και αυτό θέλω να σας ρωτήσω και τους δύο, ξεκινώντας τώρα από τον Νίκο, είναι ότι όλα αυτά, αυτά τα ήρεμα νερά, θα περάσουν από την δοκιμασία της 20ης Ιουλίου και της κοινής παρουσίας, για διαφορετικούς λόγους και με διαφορετικά αφηγήματα στρατηγικά, του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Λευκωσία και του Ταγί Περντογάν στην κατεχόμενη Κύπρο, αυτή που αποκάλεσε
δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου, που προφανώς δεν ισχύει. Αυτό είναι οι κατεχόμενοι, τα κατεχόμενα της Βόρειας Κύπρου. Αυτό, Νίκο, θα είναι ένα crash test για τους δύο ηγέτες και πώς το έτσι προσεγγίζει ο τουρκικός τύπος. Σίγουρα η στάση της Άγκυρας όσον αφορά το Κυπριακό είναι ένα τεράστιο αγκαθιστή στην ελληνοτουρκική προσέγγιση. Βλέπουμε όλο αυτό το διάστημα η Τουρκία, παρά την ελληνοτουρκική προσέγγιση που παρατηρείται από την υπογραφή της διακήρυξης των Αθηνών και έπειτα, προσπαθεί το θέμα του Κυπριακού να το διαχωρίσει. Τώρα, όσον αφορά τη συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο, εδώ στα τουρκικά μέσα ενημέρωση μπορούμε να πούμε πως δεν έχει τόσο ευρύ ακάλυψη όσο είχαμε δει στις προηγούμενες συναντήσεις. Αντιμετωπίζεται πιο πολύ σαν μια συνάντηση ρουτίνας, όπου θα επιβεβαιωθεί το θετικό κλίμα που υπάρχει τον τελευταίο καιρό. Τώρα, όσον αφορά το Κυπριακό, είναι χαρακτηριστικό ότι εδώ και αρκετούς μήνες, δύο ή τρεις μήνες πριν, έχει ανακοινωθεί η φιέστα που ετοιμάζεται στην κατεχόμενη Κύπρο. Στην κατεχόμενη Κύπρο στις 20 Ιουλίου, όπου θα παραστεί ο Τούρκος Πρόεδρος μαζί με τον κυβερνητικό του εταίρο Ντεβλέτ Μπακτσελή στις συγκεκριμένες εορταστικές εκδηλώσεις. Θα πλέει μάλιστα και το αεροπλανοφόρο Ανατολού, θα έχει διάφορου είδους παρελάσεις και γενικότερα θα συμμετέχουν βετεράνοι Τούρκοι στρατιώτες. Μάλιστα, ο Τούρκος Πρόεδρος, θέλοντας να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στους φετινούς εορτασμούς για την τουρκική πλευρά της 50ης επετείου της τουρκικής εισβολής, είχε καλέσει δημόσια και τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον Οσγκύρο Εζέλ, του Κεμαλικού Κόμματος δηλαδή, να παρακολουθήσουν μαζί τις εορταστικές εκδηλώσεις. Δείγμα του πώς η Άγκυρα, πέρα την ελληνοτουρκική προσέγγιση που παρατηρείται βεβαίως το τελευταίο διάστημα, στο θέμα στο Κυπριακό έχει μια άλλη στάση, το διαχωρίζει πάρα πολύ από την ελληνοτουρκική προσέγγιση. Τώρα, είχαμε και τον Τούρκο Πρόεδρο λίγο πριν αναχωρήσει για την Ουάσιγκτον από την Άγκυρα. Στη συνέντευξη τύπου που έδωσε σε δημοσιογράφους, δεν παρέλειψε να αναφερθεί και εκεί στο Κυπριακό. Μίλησε για δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου, όπως αποκαλεί την κατεχόμενη Κύπρο, και μίλησε για αναγνώριση σε πρώτη φάση από τον Οργανισμό Τουρκογενών Κρατών. Είναι ένα θέμα δηλαδή που η Άγκυρα το επόμενο διάστημα θα ανεβάζει ψηλά στην ατζέντα της, όχι ότι δεν το έχει ανεβάσει ήδη. Επιδιώκοντας, Νίκο, προφανώς να προωθήσει έτι περαιτέρω την στρατηγική της διχοτόμησης που επιθυμεί η Τουρκία, η Άγκυρα, στο νησί, το οποίο προφανώς έρχεται σε ευθεία αντίθεση και με την βούληση της Λευκωσίας, αλλά και με την πάγια ελληνική θέση για δίκαιη και βιώσιμη λύση μόνο με διζωνική ομοσπονδία, μέσα από τις προσπάθειες του Αντώνιο Γκουτέρες, του Γενικού Γραμματέα του Ηνωμένων Εθνών. Γιώργο, επιστρέφω σε σένα για να κλείσουμε. Ναι, είναι σαφές ότι σε αυτή τη συνάντηση ο ελέφαντας στο δωμάτιο προφανώς θα είναι Σεραφή με το Κυπριακό. Εκεί όμως έχουν εκπαιμφθεί πολύ συγκεκριμένα μηνύματα, Σεραφείμ, τόσο από τον Κυριάκο Μητσοτάκη όσο και ευρέως από την ελληνική διπλωματία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μόλις χθες επανάλαβε ότι για την Ελλάδα η βάση της επίλυσης δεν μπορεί να είναι άλλη από τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Πολύ περαιτέρω θέλω να σημειώσω εδώ ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρεθεί στην Κύπρο και άλλωστε πρέπει να σημειώσουμε ότι και αυτό έχει το συμβολισμό του, διότι θα είναι για πρώτη φορά σε αυτές τις εκδηλώσεις για τη μαύρη επέτειο από την εισβολή του Ατήλα. Θα βρεθεί ένας Έλληνας πρωθυπουργός πολύ νωρίτερα βέβαια από αυτόν. Το παρόν στην Κύπρο έδωσε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος επίσης εξέπεμψε πολύ σαφή μηνύματα. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ και τους δύο. Είναι προφανές ότι η Τουρκία μετατοπίζει εδώ και καιρό, θα έλεγα, αλλά τώρα κλιμακώνει ως προς τούτο την στρατηγική του αναθεωρητισμού της από το Αιγαίο, όπου πραγματικά κρατά την πολιτική, την τακτική των ήρεμων νερών και επιχειρησιακά όντως δεν έχουμε πρόβλημα, δεν έχουμε ένταση με την Τουρκία εδώ και πάνω από ένα χρόνο, μετατοπίζει όμως τον αναθεωρητισμό της στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, κλιμακώνει δηλαδή την ένταση σχετικά με την Κύπρο και αυτό θα το δούμε στις 20 Ιουλίου.